κούλουμα και στο βόρειο τμήμα του νομού, συνεχίζοντας το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας με σύμμαχο τον καλό καιρό. Λαγάνα. Μια διατροφική πανελλήνια συνήθεια στην έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής. Πέταγμα του χαρταετού. Τι συμβολίζει? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καθαρά Δευτέρα σήμερα, καλή Σαρακοστή, 18 Μαρτίου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Μια συνήθεια των Ελλήνων που καθιερώθηκε εδώ και χρόνια είναι τα κούλουμα, δηλαδή η έξοδος στην Ήπεθρο και το πέταγμα του χαρταετού. Έτσι λοιπόν σήμερα, καθαρά Δευτέρα, και στην περιοχή της Ορεστιάδας, και εφόσον ο καιρός το επέτρεψε, βγήκαν οικογένειες και φιλικές παρέες στην εξοχή, όπως το έθιμο της ημέρας απαιτεί. Επίσης, στην τιμητική τους είχαν τα νόστιμα Σαρακοστιανά, καθώς από σήμερα ξεκινά η Μεγάλη Σαρακοστή του Πάσχα. Ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας στην Ήπεθρο είναι γνωστός και ως κούλουμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βίσσας Στέφανος Χαραθεοδωρής, η εθελοντική ομάδα του χωριού και ο Σύλλογος Γυναικών πρόσφερε στο κοινό διάφορα σαρακοστιανά εδέσματα, φασολάδα, χαλβά, λαγάνα. Σήμερα με ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για πρώτη φορά κάνω μια συνδιοργάνωση και οι τρεις σύλλογοι μαζί της Νέας Βίσσας, ο εκπολιτιστικός σύλλογος Στέφανος Καραθεοδωρή, ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Βίσσας και η εθελοντική ομάδα Νέας Βίσσας. Για πρώτη φορά κάνουμε μια δράση μαζί, κάνουμε τα κούλουμα, προσφέρουμε δέσματα στον κόσμο, λαγάνες, βράζουμε φασολάδα, χορό, πολύ κέφι. Και είναι και το ένα ιδανικό μέρος για να πετάξει χαρταετό ο κόσμος, ευνοεί ο καιρός, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι γι' αυτό, ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ευχόμαστε και σε άλλες συνεργασίες, με υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο, καλά κούλουμα, καλή Σαρακοστή να έχουμε και να είμαστε όλοι αισιόδοξοι και δυνατοί για το μέλλον. Χθες, μετά από την πρωτιά που πήραμε στον Τσικνομπουρμπούλη του 2024 σαν εθελοντική ομάδα με το γκρουπ Visa Μα Παντού, με το γκρουπ Σφουγγαρίστρες, εκπροσωπήσαμε το Δήμο στο Τυχερό, στο Καρναβάλι Τυχερού, ώστε να παρελάσουμε και εκεί ομαδικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο για τη μεταφορά του με το λεωφορείο και την δυνατότητα αυτή που μας έδωσε. Και σήμερα συνεχίζουμε με την εκδήλωση τη σημερινή με τα κούλουμα. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή και συγχωρεμένα. Ευχαριστούμε το Δήμο για την οργάνωση, εγώ είμαι πρόεδρος του χωριού. Όλοι μαζί προσπαθούμε κάτι καλύτερο με τρεις συλλόγους, εκπολιτιστικός, σύλλογος γυναικών και εθελοντική ομάδα, για να κάνουμε κάθε χρόνο το καλύτερο. Βρισκόμαστε στο αναψυκτήριο της Βίσσας, ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, ένα φυσικό περιβάλλον. Ο κόσμος τίμησε την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας δεόντως. Με τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή, καλή δύναμη σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω νέα παιδιά ότι απαρτίζουν τον χώρο για να πετάξουν τον αετό. Πίσω, όπως βλέπετε, είναι η Ανδριανούπολη, οπότε και εμείς ως Δήμος Ορεστιάδος πρέπει να στηρίξουμε τον τόπο για να μην νιώθουμε μικρότεροι από αυτούς, μιας και η δική μας ιστορία και ο τόπος μας έχουν να επιδείξουν πολλά πράγματα και στον πολιτισμό και στα ήθη και τα έθιμα τέτοιων ημερών. Χρόνια πολλά και πάλι. Αυτή η εκδήλωση εδώ δείχνει μια ενότητα που μας αρέσει πάρα πολύ. Για πρώτη φορά τρεις σύλλογοι ενώθηκαν του χωριού της Βίσσας, πρώην Δήμου, και έγινε κάτι πάρα πολύ όμορφο, πολύ ωραίο. Το χαίρεται ο κόσμος. Ευχόμαστε κάθε χρόνο να γίνονται τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Ναι, στη Βίσσα σήμερα, καταρχήν να πω σε όλο τον κόσμο, συγχωρημένα για από χθες, να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε καλή διάθεση προς όλους. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Και αυτή την όμορφη εκδήλωση στην οποία στηρίζουμε απόλυτα να εδραιωθεί και να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο. Να είστε καλά και πάλι χρόνια πολλά. Ο κόσμος ξεχύθηκε στην Ήπεθρο και η προσφορά σαρακοστιανών εδεσμάτων άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Τι κάνετε εσείς? Μια χαρά, εσείς? Εδώ στο Ιβίσσα? Ναι, ναι, μάλιστα. Κούλουμα. Ορίστε. Κεραστήκατε? Ναι, ναι, πήραμε. Όλα ωραία, μια χαρά, περνάμε καλά. Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά.
Γεια σας. Εδώ στη Βίσσα σήμερα. Στη Βίσσα, ναι. Από πού έχετε έρθει? Έχουμε έρθει από το Τσοτήλι Κοζάνης. Τόσο μακριά. Τόσο μακριά. Ναι, σας έχουμε. Άρεσε? Πολύ ωραία. Μένει η κόρη μου στο Δημότυχο και ήρθαμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία και είναι δεύτερη χρονιά που ερχόμαστε στη Βίσσα. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή σε όλους με υγεία. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και χαιρετισμούς στο Βόλιο Κοζάνης. Σήμερα στη Βίσσα. Ναι, στη Βίσσα. Είσαστε από εδώ? Ο σύζυγος είναι από εδώ, ναι. Έρχεστε κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο, είμαστε, περνάνε πολύ ωραία. Σήμερα πώς είναι τα πράγματα? Είναι πάρα πολύ ωραία, η διοργάνωση είναι καταπληκτική. Είμαστε πολύ ωραία, έκανε καλό καιρό. Πολλοί ήταν οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου, μικροί και μεγάλοι, που βγήκαν να πετάξουν το χαρταετό. Μια παλιά συνήθεια, ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά, σε μια εποχή που η φύση αναγεννιέται με σύμμαχο τον καλό καιρό. Ο χαρταετός είναι μια ελαφριά κατασκευή, σκοπός της οποίας είναι να πετάμε τον αέρα. Πιθανολογείται ότι το έθιμο προέρχεται από την Κίνα. Στην Ελλάδα το πέταγμα του χαρταετού είναι μέρος των εθίμων της Καθαράς Δευτέρας. Πολύχρωμοι χαρταετοί πέταξαν και στην Ήπεθρο των Καστανεών με σύμμαχο τον καλό καιρό. Δεν πάνε καθόλου καλά. Χάλασαν. Χάλασαν τα ζύγια. Πρώτη φορά προσπαθούμε και ενδιαφέρει. Ναι. Μένουμε στην προσπάθεια. Κατά τα άλλα, αέρας υπάρχει για να πετάξει. Υπάρχει αέρας, υπάρχει και θέληση να υπάρχει. Όλα θα γίνουν. Προσπαθούμε εδώ, τι να κάνουμε. Πώς πήγε σήμερα το πέταγμα του χαρταετού? Εντάξει, καλά ήταν. Πιστεύω θα πάει για καλύτερα σε λίγο. Πέταξε λίγο, αλλά κάτι θα γίνει. Σε λίγο θα πεταχτεί παραπάνω. Έχει καλό αέρα. Καλύτερα θα μπορούσε να ήταν, αλλά εντάξει. Και έτσι καλά είναι. Καλά πηγαίνει. Πιο μετά, μάλλον καλύτερα θα είναι. Πέταξε ψηλά. Πήγε κάνα 2-3 φορές, αλλά όχι. Έχει αέρα? Δεν έχει πολύ. Δοκίμασα. Τι έγινε? Ακόμη τίποτα. Ελπίζουμε θα γίνει το περσινό. Θα πετάξει δηλαδή? Θα πετάξει. Πού θα πάει? Θα πετάξει. Δοκιμάσαμε. Κάνουμε τώρα κάποιες μετατροπές για να μπορέσουμε να τον πετάξουμε. Πηγαίνει ψηλά. Θα πάει. Θα πάει, έτσι. Θα πάει, θα το καταφέρουμε. Και... Δεν έχει πολύ, αλλά κάτι γίνεται. Κάτι θα γίνει. Βλέπω, άλλοι το καταφέρανε, οπότε... Ήρθαμε να πετάξουμε σήμερα χαρταετό. Ναι. Πέταξε? Όχι. Γιατί πιστεύεις? Επειδή... Δεν έχει αέρα. Έχει αέρα. Έχει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να πετάξει... Καλά. Κάντε like και subscribe. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Καλή Σαρακοστή και σε σένα. Πώς περνάς σήμερα? Τέλεια. Πέταξε ο χαρταετός? Κάπως, καλά. Πετάει? Είναι ψηλά, αλλά ώρες-ώρες... Είναι πολύ ψηλά. Ναι. Κάνει ψηλά. Σταματάει να φυσάει μερικές φορές και πέφτει. Αλλά εντάξει, θα το καταφέρουμε. Η παραδοσιακή λαγάνα είναι μια διατροφική συνήθεια η οποία κυριαρχεί στο νηστίσιμο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Δεν νοείται τέτοια μέρα στην Ελλάδα χωρίς το εύγευστο, χαρακτηριστικό αυτό σουσαμένιο ψωμί που ταυτίζεται απόλυτα με τη γαστρονομία της ημέρας και τρώγεται μία φορά το χρόνο. Σήμερα Καθαρά Δευτέρα την τιμητική της έχει η λαγάνα που δεσπόζει σε κάθε τραπέζι. Η κίνηση στα αρτοπιεία της Ορεστιάδας έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς, όπου οι αρτοποιοί με μεράκι έφτιαξαν την παραδοσιακή λαγάνα. Η τιμή της παρέμεινε στα περσινά επίπεδα 3,5 ευρώ το κιλό. Από το βράδυ έχουμε ξεκινήσει την παρασκευή της λαγάνας. Μέχρι και τώρα ακόμα παρασκευάζουμε για να είναι ζεστές και να έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η κίνηση τι ώρα ξεκίνησε? Ξεκίνησε από τις 7 το πρωί, η πρώτη πρωινή τύπη και λίγο η μεγαλύτερη ηλικία και συνεχίζεται τώρα η λίγο νεότερη. Τι είδη λαγάνας έχουμε φέτος? Έχουμε ολικής, έχουμε τη μεσογειακή και έχουμε την κλασική, την παραδοσιακή. Ποια φεύγει περισσότερο? Όλοι προτιμούν την παραδοσιακή, αλλά ο κόσμος προτιμάει και τη μεσογειακή, γιατί είναι λίγο πιο ιδιαίτερη. Τιμές? Τιμές είναι ίδιες με πέρυσι, καμία αλλαγή και είναι ένα το μέγεθος που έχουμε.
Τορτοπίο Ζησάκη, στο κατάστημα και διεύθυνση, σας εύχεται καλή Σαρακοστή. Το όνομά της προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό λάγανον που σημαίνει πλακωτή ζύμη που παρασκευάζεται με αλεύρι και νερό. Καλή Σαρακοστή να έχουμε, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε από τις 12 η ώρα το βράδυ. Η κίνηση πότε περίπου ξεκίνησε? Η κίνηση ξεκίνησε περίπου από τις 4.30 ώρα και μετά. Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση σήμερα. Έρχονται να πάρουν τις παραγγελίες τους, γιατί είχαμε από εχθές, προχθές παραγγελίες για κρατήσεις. Αλλά έρχεται και ο κόσμος της τελευταίας στιγμής για τη ζεστή λαγάνα. Την παραδοσιακή φτιάχνετε? Την παραδοσιακή πάντα. Πάντα. Τι τιμές έχουμε φέτος? Οι τιμές είναι στα περσινά επίπεδα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Συνεχίζεται το έθιμο. Γιατί να μην συνεχιστεί άλλωστε? Είναι ένα από τα έθιμα τα οποία πρέπει να τα κρατήσουμε. Η καθαρά Δευτέρα, η λαγάνα, ο ταραμάς, το χταπόδι, το καλαμάρι. Και η λαγάνα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της καθαράς Δευτέρας. Οπότε σήμερα έχει και ωραία μέρα. Ευκαιρία είναι να το γιορτάσουμε, να βγούμε, να χορέψουμε, να γλεντήσουμε. Και από εκεί και πέρα, καλή Σαρακοστή σε όλους από το φούρνο Κελεμενίδη και το προσωπικό του. Χρόνια πολλά σε όλους και με υγεία και αγάπη. Η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας γιορτάζεται έντονα σε όλη την Ελλάδα με διάφορα έθιμα και αποτελεί αργία. Συνηθίζεται πανελλαδικά να τρώγεται λαγάνα, δηλαδή άζυμο ψωμί, που παρασκευάζεται μόνο εκείνη την ημέρα, ταραμάς, χαλβάς, θαλασσινά, λαχανικά, ελιές και φασολάδα χωρίς λάδι. Κύριο έθιμο σε όλη την Ελλάδα είναι το πέταγμα του χαρταετού. Την Καθαρά Δευτέρα, που φέτος είναι στις 18 Μαρτίου, ξεκινά επίσημα η περίοδος της Σαρακοστής και της Νηστείας. Αρχιζγενωμένες από τις 18 Μαρτίου, οι πιστοί χριστιανοί αρχίζουν να προετοιμάζονται πνευματικά και σωματικά για το Πάσχα, τηρώντας την νηστεία και τις επακόλουθες διατροφικές απαγορεύσεις που απορρέουν από αυτήν. Με την χάρη του Θεού, ξεκινάει η Αγία και Μεγάλη της Σαρακοστή, η αποβραδής, την Κυριακή το απόγευμα. Τελεί το Εσπερινός, που είναι γνωστός ως Εσπερινός της Συγχωρήσεως, όπου οι πιστοί έρχονται και μετά την ακολουθία του Εσπερινού συγχωρούνται με τον Πνευματικό Πατέρα, που είναι ο ιερέας της Ενορίας, και σιγά σιγά όλοι μεταξύ τους ασπάζονται και ζητούν συγχώρηση. Τα παλιότερα χρόνια οι άνθρωποι φροντίζανε να επισκεφθούν τους αναδόχους τους, τους συγγενείς, τους μεγαλύτερους στην ηλικία, τους παππούδες, γιαγιάδες, για να ζητήσουν τη συγχώρηση, έτσι ώστε συγχωρεμένοι να προχωρήσουν με κουράγιο και δύναμη στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η επόμενη μέρα είναι η Καθαρά Δευτέρα, η οποία είναι μία από τις πιο αυστηρές ημέρες, είναι η πρώτη μέρα της νηστείας. Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το παράδοξο που συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Αλλά το να το σχολιάσουμε, ίσως πάλι θα πει κανείς ότι η Εκκλησία δεν θέλει ποτέ οι άνθρωποι να διασκεδάζουν και να χαίρονται. Είναι η πιο αυστηρή μέρα της νηστείας και μάλιστα στα μοναστήρια και πάρα πολλοί πιστοί κάνουν και το λεγόμενο τριήμερο, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη δεν τρώνε και δεν πίνουν ούτε νερό, για να μπορέσουν να κοινωνήσουν την Τετάρτη στην προγιασμένη Θεία Λειτουργία. Η νηστεία είναι μια καλή ευκαιρία για αποτοξίνωση από το κρέας και τα λιπαρά, ώστε να στραφούμε περισσότερο σε φυσικές τροφές. Στη νηστεία επιτρέπονται τα λαχανικά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, τα ζυμαρικά, τα φρούτα και το μέλι. Τα Σάββατα και τις Κυριακές επιτρέπεται κατ' εξαίρεση το λάδι εκτός από το Μεγάλο Σάββατο. Την 25η Μαρτίου επιτρέπεται το ψάρι, το λάδι και το κρασί. Και έτσι ξεκινάει το πρόγραμμα, είναι νηστεία αυστηρή. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή είναι νηστεία χωρίς λάδι. Μόνο Σαββατοκύριακο επιτρέπεται το λάδι. Το ψάρι μόνο στην 25η Μαρτίου του Ευαγγελισμού και την Κυριακή των Βαΐων. Είναι μια ευκαιρία πνευματικής συγκρότησης, να συμμαζευτεί ο άνθρωπος στον εαυτό του, να σκεφτεί κάποια πράγματα, να στερηθεί κάποια πράγματα και όχι μόνο διατροφικά, πολλές φορές και συνήθειες, ή καμιά φορά πειράζουμε και τις κυρίες που λένε ότι «Να πάτερ, δεν μπορώ αυτό να κάνω, τώρα γέρασα, δεν μπορώ να μην τρώω λάδι και αυτά». Ωραία, κόψτε κανένα σύριαλ αν είναι, τους λέμε, τους πειράζουμε. Με την έννοια ότι και αυτό παίζει ρόλο, δηλαδή είναι άνθρωποι που ξέρουμε, τους γνωρίζουμε και ξέρουμε, που βάζουν κανόνα στον εαυτό τους, ας πούμε θα κλείσουν το κινητό για 40 μέρες, λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ασκήσουμε τον εαυτό μας, αλλά η
νηστεία, η διατροφική όμως έχει μια ιδιαίτερη σημασία που βοηθάει σε πολλά επίπεδα. Και πολλές φορές αυτό που λένε και οι άνθρωποι ότι δεν πειράζουν αυτά που μπαίνουν στο στόμα, αυτά που βγαίνουν, ας εμείς που μπορέσουμε να ρεγουλάρουμε αυτά που μπαίνουν στο στόμα και αυτά που βγαίνουν, και αυτά ας προσπαθήσουμε, γιατί και αυτό είναι μια πλάνη. Αν περιμένουμε πότε θα στρώσει το στόμα από αυτά που βγαίνουν για να προσέχουμε και αυτά που τρώμε, δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό, γιατί είμαστε άνθρωποι αδύναμοι και έχουμε διάφορα προβλήματα πνευματικά, ψυχικά, οτιδήποτε, και θέλει μεγάλη προσοχή και πάνω απ' όλα θέλει και πνευματική καθοδήγηση. Χριστιανός χωρίς πνευματική καθοδήγηση είναι ένας ποδοσφαιριστής χωρίς να έχει προπονητή και να παίζει όπως θέλει και όπως νομίζει αυτός. Και αυτή η περίοδος της Σαρακοστής μας βοηθάει και να συνειδητοποιήσουμε και αυτό το πράγμα. Δεν μας αφήνει μόνος μας η Εκκλησία. Έχει τους ανθρώπους οι οποίοι με αγάπη θα μας καθοδηγήσουν για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε μέσα από τα μυστήρια και μέσα από πάνω απ' όλα και το μυστήριο της εξομολόγησης, της Θείας Ευχαριστίας και όλων αυτών των οποίων μας δίνεται αυτή η μεγάλη ευκαιρία. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας προτίθεται να δημιουργήσει Μητρό Προμηθευτών για τις προμήθειες υπηρεσίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει για το έτος 2024. Για το λόγο αυτό, καλεί τους επαγγελματίες που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο Ορεστιάδας να αποστείλουν την πρόθεσή τους μαζί με μια σύντομη περιγραφή των παρεχόμενων προϊόντων υπηρεσιών στο email της υπηρεσίας tekniki@orestiada.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Θεραπιού θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Η εκκλησία που βρισκόμαστε είναι της Παναγίας στο Θεραπιό και έχει χτιστεί το 1895. Είναι πάρα πολύ παλιά και αξιόλογη εκκλησία, η οποία έχει χτιστεί από τους κατοίκους του Θεραπιού με υλικά τα περισσότερα από εδώ, ντόπια, τη γύρω περιοχή μας, όπως πετρωτά και τέτοια. Έχει τις κολόνες, οι οποίες από μέσα είναι ξύλο, αλλά απ' έξω είναι τότε τέτοια τεχνολογία που δεν φαίνεται καν. Οι εικόνες είναι και αυτές παλιές, όπως από την αρχή δεν έχει αλλάξει κάτι. Και τα πλακάκια επίσης και αυτά είναι από τότε που έγινε η Εκκλησία και έχουν έρθει από Ανδριανούπολη ή Κωνσταντινούπολη. Ναι, μέσα στην Αγία Τράπεζα υπάρχει μία επιγραφή και η οποία γράφει και αυτό το ίδιο, οπότε χτίστηκε και από ποιους. Έχει και εικόνες και τα εξαπτέρια και αυτά, είναι και αυτά από τότε που έγινε η εκκλησία. Έξω αριστερά υπάρχει κάποιος τάπος, ο οποίος είναι ενός χωριανού, μεγάλο ευεργέτη, ο οποίος έκανε κάποια δωρεά στην εκκλησία. Και βγαίνοντας προς τη Μιλιά υπάρχει το παρεκκλήσι, και αυτό του Αγίου Θεράποντος είναι τώρα, βέβαια παλιά ήταν της Παναγίας. Εκεί γινόταν κάποιες θεραπείες. Ανοίγανε κάτι λάκους και κάναν κάποιες εργασίες. Ανάβανε κάποια κάρβουνα και έκανε κάποιο φυτό και από πίσω σβήναν τα κάρβουνα και μετά βάζαν τον ασθενή και τον σκεπάζανε κάτι ρούχα και τέτοια και θεραπευόταν κάποιες θεραπείες. Και αυτό γινόταν από 1η Αυγούστου μέχρι τις 23, που ήταν τα 9 μήνα της Παναγίας. Και ερχόταν κάποιοι χωριανοί από εδώ βέβαια, αλλά και από όλη την περιοχή γύρω. Το όνομα του χωριού την πήρε από τη θεραπεία αυτού.
Το Θεραπείο είναι ένα από τα χωριά τα παλιότερα που υπάρχουν στον Εύρο. Ο πληθυσμός του είναι καθαρά ντόπιος. Δεν έχουν προσμίξεις, ούτε πρόσφυγες, ούτε κάποιος άλλος. Το όνομά του το τουρκικό είναι Σαρίγερ, που σημαίνει, από όσο γνωρίζω, κίτρινα χώματα. Κίτρινα χώματα. Μετέπειτα ονομάστηκε Θεραπείο, γιατί γινόταν κάποιες θεραπείες σε ένα παρεκκλήσι πάνω, δίπλα στον Άρδα. Ιστορικά, από ό,τι μας αναφέρουν οι παλιότεροι, δεν κατακτήθηκε ποτέ από Τούρκους. Σπάνια ερχόταν οι Τούρκοι, μένανε στη Γαλήνη. Ακόμα και το 40, οι Γερμανοί δεν προτίμησαν το χωριό αυτό, δεν ερχόταν. Ήταν κατοχή γερμανική, ενώ η Μιλιά ήταν βουλγάρικη και περάσαν χειρότερα οι άνθρωποι αυτοί στη Μιλιά. Εδώ δεν πολύ ερχόταν, οπότε ο πληθυσμός δεν είχε δυσκολίες ιδιαίτερες. Και τα επόμενα χρόνια, λόγω κτηνοτροφίας, λόγω ορεινού όγκου, το χωριό ήταν σε καλή κατάσταση οικονομική. Ήταν από τα λίγα χωριά που κρατούσαν. Το 1923 που έγινε τα σύνορα, οι Βαϊλόγκραντ, αυτά που χωρίσαν, μείναν στη Βουλγαρία, ήταν από τα τυχερά χωριά, δεν μας πήραν εδάφιο απέναντια στη Μιλιά. Η μισή έκταση της Μιλιάς κόπηκε και τα πήραν οι Βούλγαροι, ενώ στο Θεραπείο εδώ κρατήθηκε ο πληθυσμός. Τα προβλήματα παρουσιάστηκαν μετά, όταν άρχισε ο κόσμος να φεύγει για τις πόλεις, Οριστιάδα, το χωριό αυτό υπήρχαν. Το 75 ήταν διθέσιος δημοτικό σχολείο, γύρω στα 45 παιδιά. Σήμερα, εδώ και 20 χρόνια, δεν υπάρχει δημοτικό σχολείο, δεν υπάρχουν παιδιά. Ζουν 45-50 άτομα μόνιμοι κάτοικοι, ηλικιωμένοι. Βέβαια, ο κόσμος που έχει φύγει από το Θεραπείο το προτιμάει, έρχεται Σαββατοκύριακα, γιορτές, και δίνει λίγο ζωντάνια το χωριό. Η ονομασία του Θεραπείου οφείλεται σε κάποιες θεραπείες που γινόταν κοντά σε ένα παρεκκλήσι. Αυτό, βέβαια, το παρεκκλήσι είναι δίπλα στην κήτη του ποτάμου. Οι θεραπείες που γινόταν στην πηγή εκεί, δημιουργήθηκε το φράγμα το 1974 και έμεινε μέσα μαζί με το παρεκκλήσι. Το χωριό έχει αδειάσει επικίνδυνα μετά το 2000. Έχουν φύγει όλοι οι κάτοικοι, μένουν λίγα άτομα, οι περισσότεροι πήγαν Κυπρίνο, Οριστιάδα, Αλεξανδρούπολη. Έχει πληγεί πολύ άσχημα, δεν έχει μείνει νέος, λίγα παιδιά μένουν εδώ στο χωριό, γιατί είναι και ορεινό πλέον το χωριό. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όσο αφορά, είναι ανάμεσα σε δύο φράγματα και δεν έχουν κάνει μια αρδευτική ζώνη. Τα κτήματα εδώ στο χωριό δεν είναι αρδευτικά, δεν μπορούν να αποτιστούν. Αυτά όλα φέραν τον νέο κόσμο να φύγει από το χωριό ή να πάει κάπου αλλού να βρει την τύχη του. Δηλαδή δεν νοείται να υπάρχουν δύο φράγματα σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων, ένα των κομμάρων που έγινε και ένα του Θεραπείου εδώ δίπλα, και να μην έχουμε αρδευτικά. Και να φανταστείτε κάτι απλό, η μετανάστευση είναι στο 92% τα τελευταία 50-60 χρόνια.